Γεια σας φίλοι μου, και σήμερα εκπέμπουμε από το δικτυακό μας κανάλι pcmvideo.webtv.gr. Στο προηγούμενο βίντεο και στο προηγούμενο μάθημα σας δείξαμε βασικές αρχές για το πρόγραμμα το επαγγελματικό, το Adobe Premiere, που φτιάχνουμε τα βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα επεκταθούμε, θα κάνουμε ένα παραπάνω μάθημα. Θα σας δείξουμε λοιπόν σήμερα πως θα κόψουμε ένα βίντεο, πως θα μοντάρουμε δηλαδή ένα βίντεο και θα το κόψουμε εκεί που το θέλουμε να αρχίσει, ή αν έχουμε κάποιο λάθος πως θα κόψουμε αυτό το σημείο και θα το ενώσουμε. Θα σας δείξουμε δύο τρόπους βασικούς και μετά θα σας δείξουμε στο τέλος πως θα κάνουμε convert αυτό το βίντεο και θα το βγάλουμε έξω στο τελικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί κωδικοποιητές που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα, αλλά εμείς θα σας δείξουμε ποιος είναι ο καλύτερος και ποιος είναι ο γρηγορότερος τρόπος για να ανεβαίνουν πιο γρήγορα στο YouTube. Ποιο τρόπο λοιπόν θέλει το YouTube, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι και μπορείτε να κάνετε convert ένα βίντεο και να το κάνετε τελείως μεγάλο και να ανέβει σε πολλές ώρες σε μία μέρα. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να είναι full high definition, να έχει πολύ καλά frames και να ανέβει σε ρυθμούς data. Αυτό θέλει το YouTube. Λοιπόν, ελπίζουμε να είδατε το προηγούμενο βίντεο, να καταλάβατε μερικές βασικές αρχές του Adobe Premiere, πώς μπαίνουμε μέσα και πώς εισάγουμε ένα βίντεο. Έτσι, δεν θα χρησιμοποιώ όρους τεχνικούς, θα μιλάω λίγο πιο λαϊκά, να το πω έτσι, για να καταλάβετε όλοι εσείς που δεν γνωρίζετε κάποια πράγματα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, εκεί που δουλεύουμε μέσα, στο πολυκάναλο του προγράμματος, λέγεται σε τεχνική ορολογία timeline. Μπορεί κάποιος να μην ξέρει τι σημαίνει timeline, οπότε στα ελληνικά το λέμε πολυκάναλο. Έτσι, οπότε θα σας λέω και τους όρους, απλά θα σας το εξηγώ λίγο πιο λαϊκά για να μπορέσετε και εσείς να καταλάβετε κάποια πράγματα. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε, πάμε να δούμε το επόμενο μάθημα, να εξηγήσουμε μερικά πραγματάκια γρήγορα για να μην σας κουράζει και το βίντεο, και μετά εν καιρό θα προχωρήσουμε και σε άλλα μαθήματα. Πάμε λοιπόν στην οθόνη του υπολογιστή μας να αρχίσουμε να το δείτε κοντινό πλάνο. Πάμε! Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε, έχουμε ανοίξει το πρόγραμμα, έτσι, επιλέγουμε εδώ πέρα στα project το test για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να ανοίξει η πλατφόρμα, να σας δείξουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε μια μικρή επανάληψη, πολύ μικρή, και να συνεχίσουμε στο καινούριο μάθημα. Έτσι, εδώ εγώ έχω βάλει τον ήχο, τον διαγράφω, έτσι πρέπει να είναι κενό. Λοιπόν, στο προηγούμενο μάθημα είχαμε πει πως εισάγουμε μέσα λοιπόν στο Premiere, εδώ λοιπόν στην πλατφόρμα του πολυκάναλου, γιατί εδώ έτσι είναι, υπάρχουν πολλά κανάλια που δουλεύουμε ήχο και εικόνα και τίτλους και πολλά άλλα πράγματα. Δεν θέλω να μιλάω με τεχνικούς όρους, όπως είπα και πιο πριν στο βίντεο, για να καταλαβαίνετε, αλλά τέλος πάντων αυτό εδώ μέσα λέγεται timeline, για να το ξέρετε, να το έχετε υπόψη σας. Και πολύ κανάλο να το πείτε, μοντάζ, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, πάμε εδώ στο file πάνω, έτσι, και να κάνουμε import, εισαγωγή του βίντεο, να το θυμηθούμε. Πάμε λοιπόν εδώ, επιλέγουμε το βίντεο που βλέπετε, σήμερα το επιλέγω, έτσι, και είπαμε ότι βγαίνει εδώ. Εδώ να θυμίσω ότι υπάρχουν δύο σηματάκια, ένα πράσινο και ένα άσπρο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το βίντεο που βλέπουμε έχει ήχο και εικόνα. Αν υπήρχε ένα σήμα μόνο, το πράσινο, αυτό θα καταλαβαίνατε ότι έχουμε ένα κομμάτι ήχου μόνο. Αν είχε το άσπρο μόνο, σημαίνει ότι θα είχαμε μια ταινία χωρίς ήχο. Εφόσον και τα έχουμε και τα δύο μαζί, σημαίνει ότι έχουμε ταυτόχρονα στο βίντεο ήχο και εικόνα. Λοιπόν, αν θέλουμε να το δούμε αυτό το εικονάκι πιο μεγάλο, το πατάμε εδώ, σε αυτό το άσπρο εικονάκι που λέει πώς να δούμε το βίντεο, και το κάνουμε πιο μεγάλο. Εγώ το κάνω πιο μικρό για να υπάρχει χώρος να βάλω και άλλα πράγματα όταν θελήσω. Πατώντας λοιπόν εδώ πέρα διπλό κλικ πάνω στο βίντεο,
μπορούμε να μετονομάσουμε το clip, το clips όπως θέλουμε. Έτσι, εγώ γράφω test π.χ. και πατάμε enter. Λοιπόν, επίσης αν πάμε στα εικονάκια και πατήσουμε διπλό κλικ, βγαίνει το βίντεο εδώ πάνω στην πρώτη αριστερή οθόνη που μπορούμε να το ακούσουμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα όμως για να το ρίξουμε μέσα στο timeline, το πιάνουμε εδώ με αριστερό κλικ και το ρίχνουμε μέσα σε αυτό το εικονίδιο, στο εικονίδιο πριν τον κάδο, αυτός είναι ο κάδος εδώ, εδώ λοιπόν, και μας δημιουργεί ένα sequence. Έτσι δουλεύει τα sequence, είναι του προγράμματος, δηλαδή θέλει να φτιάξει ένα κουτάκι, να δημιουργήσει ένα sequence για να μπορέσει να το δει το πρόγραμμα. Αλλιώς δεν θα το δει. Θα πούμε σε άλλα μαθήματα τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα να σας δείξουμε, εφόσον έχουμε ρίξει μέσα εδώ το βίντεο, εδώ μπορούμε να κάνουμε μια επεξεργασία. Και θέλουμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο, το βάζουμε λειτουργία, βλέπετε ο χρόνος αρχίζει και παίζει και κουνιέται και η γραμμή εδώ, το timeline. Λοιπόν, εμείς πες ότι έχουμε βάλει τα ακουστικά τώρα, εγώ δεν τα έχω βάλει, και πες ότι θέλουμε να ξεκινήσουμε από εδώ το βίντεο. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πώς θα κόψουμε δηλαδή, να ζουμάρουμε λίγο εδώ, από εδώ να ζουμάρουμε λίγο, να τραβήξουμε το βίντεο για να δείτε και τη γραμμή. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, από εδώ μέχρι εδώ, αυτό το κομμάτι δεν το θέλουμε. Πώς θα το κόψουμε? Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι. Σας δείχνω τον πρώτο. Πάμε το βελάκι μας εδώ του ποντικιού και βγαίνει ένα κόκκινο βέλος. Αν πατήσουμε αριστερό κλικ πατημένο και σύρουμε το βέλος μέχρι τη γραμμή του timeline, κόβεται αυτό που θέλαμε να πετάξουμε. Έτσι. Πώς τώρα θα το φέρουμε πίσω εδώ? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ένας είναι, πριν το δείξουμε αυτό, να πάμε πίσω την γραμμή για να μην μας εμποδίζει. Λοιπόν, δύο τρόποι υπάρχουν. Ένας τρόπος είναι να πάμε εδώ το βελάκι έξω από το βίντεο, να πατήσουμε δεξί κλικ και μας βγάζει αυτή την εντολή. Rip Delete. Το πατάμε και πάει το βίντεο πίσω. Το είδατε πόσο όμορφα πήγε? Λοιπόν, πάω πάνω στο Edit. Θα το πούμε άλλη φορά αυτό. Όχι, δεν γίνεται τώρα, γιατί το έχω κάνει αλλιώς. Τέλος πάντων, θα ξανακάνω πες ότι ήταν το βίντεο εδώ. Λοιπόν, ο άλλος τρόπος να φέρουμε το βίντεο πάλι πίσω είναι να το μαρκάρουμε και να το πιάσουμε εδώ από κάτω, στη μέση, και να το τραβήξουμε και να έρθει πίσω. Το είδατε? Έτσι λοιπόν γίνεται. Τώρα, να πούμε πάλι για έναν άλλο τρόπο κοψίματος. Πατάμε το play από εδώ. Τρέχει το ρολόι, τρέχει και η timeline η γραμμή. Και θέλουμε να το σταματήσουμε από εδώ. Ζουμάρουμε λίγο εδώ. Έτσι, αυτό το κενό λοιπόν θέλουμε να το κόψουμε. Τι κάνουμε τώρα? Πάμε εδώ, σε αυτό το εικονίδιο που ονομάζεται Razor Tool, κοινός ξηράφι. Το πατάμε και παίρνουμε στο ποντίκι μας ένα ξηράφι. Το πατάμε και ταυτόχρονα λοιπόν εδώ, σε αυτό το σημείο, έχουμε κάνει ένα κόψιμο. Από εδώ λοιπόν είναι ο χρόνος που θέλουμε να αρχίσει το κομμάτι που θέλουμε να κόψουμε. Πατάμε λοιπόν το play μέχρι το σημείο που θέλουμε να κόψουμε. Πες ότι είναι εδώ πέρα, εδώ. Ξαναπατάμε το ξηράφι, έτσι, και ουσιαστικά τώρα μας χώρισε το πρόγραμμα, μας χώρισε το βίντεο σε τρία σημεία. Αυτό που είναι το σωστό, αυτό που είναι το λάθος και αυτό που είναι η συνέχεια του βίντεο. Αυτό λοιπόν δεν το θέλουμε, πώς θα το διαγράψουμε? Πατάμε πάνω του δεξί κλικ, βγαίνει το παράθυρο αυτό και πατάμε clear. Το είδατε τι ωραία έφυγε? Τώρα λοιπόν, για να φέρουμε το υπόλοιπο βίντεο πίσω, θα κάνουμε τους δύο τρόπους που είπαμε πιο πριν. Πατάμε δεξί κλικ εδώ, πατάμε την εντολή, να το, πήγε. Έτοιμο. Πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα να σας δείξω πώς, αν αυτό λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα, αν είναι το τελικό αποτέλεσμα, πώς το κάνουμε convert να το βγάλουμε έξω. Πατάμε file, πάμε export, επιλέγουμε media και περιμένουμε να μας βγάλει ένα παραθυράκι.
Εδώ λοιπόν, σε αυτό το παράθυρο, εδώ στο format που λέει, επιλέγουμε κωδικοποιητή 264. Είναι ο πιο καλός κωδικοποιητής για το YouTube. Αυτόν θέλει το YouTube για να ανέβει σε μορφή data. Πολύ γρήγορα, χωρίς να κάνετε μεγάλες ώρες. Επιλέγουμε Android Tablet 1080 29 frames. Τα 29 frames μπορείτε να βάλετε, είναι τα καλύτερα. Υπάρχει και άλλη επιλογή, 720, 480, πολλές επιλογές. Αλλά αυτή που σας προτείνω είναι η καλύτερη. Η πιο γρήγορη δηλαδή. Εδώ που λέει output name, πατάμε το test, εδώ το όνομά του δηλαδή, και επιλέγουμε στον υπολογιστή που θέλουμε να πάει το βίντεο να σωθεί. Εσείς μπορείτε να το πάτε σε όποιο φάκελο θέλετε. Λοιπόν, και τώρα πατάμε το export. Μόλις πατήσουμε το export, βγαίνει αυτό το παράθυρο, το οποίο εδώ σιγά σιγά θα αρχίσει να κυτρινίζει όλη η γραμμή, μέχρι να γίνει 100%. Μόλις γίνει 100%, το βίντεο είναι έτοιμο, έχει βγει, έχει πάει στο φάκελο και πηγαίνουμε εκεί να το δούμε. Να το, έχει αρχίσει τώρα και κυτρινίζει. Και μας λέει και το χρόνο εδώ. Πατάμε cancel, πατάμε χ, γιατί δεν θέλουμε τώρα να κάνουμε κάτι, και όταν πατήσουμε χ εδώ να κλείσουμε το πρόγραμμα, εάν θέλουμε να αποθηκευτούν τα δεδομένα, πατάμε yes. Αλλιώς πατάμε όχι. Εγώ δεν θέλω τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα το μαθηματάκι. Δεν σας κουράζω πολύ. Θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι που σας δείξαμε. Πολύ χρήσιμο για σας. Πώς κόψαμε και πώς μπορέσαμε με δύο τρόπους να μοντάρουμε ένα βίντεο, να το κόψουμε και να το αρχίσουμε από εκεί που πρέπει. Ήταν νομίζω πάρα πολύ εύκολο, το καταλάβατε. Έτσι, αυτοί οι τρόποι χρησιμοποιούμε περισσότερο στο Premiere και έτσι λοιπόν μπορείτε να αρχίσετε και να κόψετε ή να αρχίσετε από όπου θέλετε κάποιο βίντεο ή κάποια σκηνή να διορθώσετε που έχετε λάθος, έτσι όπως κάποιος πνίγεται ή λέει κάποια συλλαβή λάθος. Μπορούμε εκείνο το σημείο λοιπόν να το κόψουμε, να το αφαιρέσουμε. Σας δείξαμε και πώς το αφαιρούμε, έτσι. Και τώρα θα συνεχίσουμε λοιπόν με το επόμενο μάθημα που θα κάνουμε. Έτσι, εν καιρό, όποτε έχουμε χρόνο, θα φτιάχνουμε τα βιντεάκια, θα τα ανεβάζουμε και έτσι λοιπόν θα υπάρχει σε μια λίστα που θα την ονομάζουμε Adobe Premiere όλα αυτά τα βιντεάκια στα οποία μπορείτε να δείτε τεχνικές για σας τους καινούριους που αρχίζετε τώρα να φτιάχνετε ένα κανάλι και θέλετε να ασχοληθείτε με το μοντάζ, με τα βίντεο. Έχουμε και άλλα βιντεάκια. Αν πατήσετε από εδώ πάνω, πατήστε να δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο που έχουμε φτιάξει για σας. Έτσι, και θα δώσουμε ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Από τον Αλέξιο Νικολουτσόπουλο, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!